Καλησπέρα στους Πρετούρους, καλώς ορίσατε στο πιο μεγάλο επεισόδιο στη σειρά στο Dealer Simulator. Σήμερα είμαστε σε πάρα πολύ μεγάλη διάθεση το mood μας, γιατί έγινε ένα μεγάλο update, το μεγαλύτερο που έχει έρθει μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε προσθέσει τεράστια πράγματα. Το παλιό Warehouse Area έχει αφαιρεθεί και έχει γίνει αντικατάσταση με ένα μεγάλο Hangar Warehouses. Θα το δούμε. Έχει προσθέσει πάνω από 100 καινούρια προϊόντα. Μπορούμε πλέον να πουλήσουμε κάποια trailer, θα τα δούμε, που έχουν προσθεθεί. Μπορούμε να πουλήσουμε αυτοκίνητα, φορτηγάκια και τέτοια, τα οποία μπορούμε να τα πουλήσουμε κιόλας και να τα οδηγήσουμε. Έχουν βάλει container, να αγοράζουμε container, ολόκληρα container. Έχουν προσθέσει ένα καινούριο μέρος που μπορούμε να πουλάμε παράνομα πράγματα. Αστυνομία έχει προσθέσει. Έχουν αλλάξει λίγο τον θόρυβο στα αυτοκίνητα, οπότε να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό, και πάμε να τα δούμε όλα στο βίντεο. Φύγαμε στο σημερινό μας επεισόδιο, πιστεύω θα είναι το καλύτερο που έχουμε κάνει. Πάμε λοιπόν. Και λοιπόν, παιχτούρες μου, μόλις ξύπνησα και έχουμε ωραία νέα. Όπως σας είπα και στην αρχή, έχουν προσθέσει καινούργια πράγματα. Βλέπετε, έχει κάτι πολύς. Αστυνομία κυκλοφορεί στο δρόμο. Τα κόκκινα τα βλέπετε. Είναι spawn παντού. Πάνω δεξιά τώρα εδώ στο χάρτη έχει ένα ανθρωπάκι εκεί που μπορούμε να πουλάμε. Black market δηλαδή. Έχει container seller που είναι εδώ πιο πάνω. Οπότε πάμε να τα τσεκάρουμε όλα σήμερα. Για πάμε. Θα αγοράσουμε και container αντί για αποθήκες. Έλα ρε φίλε. Αυτό το κάναμε και στο τέτοιο το container αγορά. Σε ποιο ήτανε που παίζαμε? Αστυνομία. Οπότε τώρα πρέπει να πηγαίνουμε. Τι θα κάνει η αστυνομία? Και όντως ο ήχος του αυτοκινητάκι είναι διαφορετικός, ε. Ακούστε. Πιο ρεαλιστικός. Πριν κάνει. Τώρα είναι πιο αθόρυβο. Εντάξει, τούμπανο. Πάω να δω λίγο τι έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει τίποτα εδώ πέρα. Στο warehouse αυτό. Αυτό. Δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Το old warehouse ποιο εννοεί? Εντάξει, ο ήχος το τέτοιο βελτιώθηκε αρκετά. Ήταν λίγο ενοχλητικό, μπορώ να πω. Τώρα είναι πιο τούμπανο. Λοιπόν, θα πάμε εδώ αριστερά. Να βγούμε στα container να δω. Μπορούμε να αγοράσουμε container, άμα είναι να το αγοράσουμε τώρα, εννοείται. Και έχουν προσθέσει 100 καινούργια αντικείμενα. Δεν ξέρουμε τι είναι 100. Θα τα δούμε όλα μαζί. Δεν είναι όπως είχαν βάλει τα λισοπρίωνα που σας είχα πει, και χορτοκοπτικά και μηχανές γκαζόν και αυτά. Είναι πολλά περισσότερα. Δεν τα έχει σε μια φωτογραφία εκεί. Θα τα δούμε τώρα live. Ελπίζω να βγουν τίποτα καινούργια. Αγορά container. Να το, φίλε. Να το, είναι ο παίχτης εδώ. Αλλά. This area is private parking area. Do not park. Ωραία. Συγγνώμη, φίλε. Πού μπορώ να το αφήσω εδώ? Εντάξει. Δεν μπορώ να το αφήσω από εκεί. Αγόρι. Βλέπεις χρώματα στα container? Εγώ γιατί δεν βλέπω. Γι' αυτό σου λέω. Επειδή μπορεί να έχω χρωματοψία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μου πεις κόκκινο τέτοιο, εγώ βλέπω όλα μπλε. Τα αυτοκίνητα εδώ επίσης τι είναι, τα αγοράζω? Επίσης πες αγοράζω ένα κοντέινερ. Τι το κάνω, φίλε? Γιατί είναι και ακριβά τα κοντέινερ σου. Δεν είναι ένα χιλιάρικο να πεις. Θα ξοδέψω όλα τα λεφτά μου σε αυτά. Τι τα κάνω? Μπορώ να τα ανοίξω εδώ μπροστά σου για να πάρω τα αντικείμενα που έχει μέσα, ή θα πρέπει να πάρω το κοντέινερ ολόκληρο? Μίλα μου. Το παλιό το warehouse επάνω λέτε να έχει αλλάξει. Τώρα δεν θέλω να πάρω κάποιο container, γιατί δεν το έχω ξαναδεί σε κάποιον. Είναι τώρα χτες και το update που γράφω το βίντεο. Και δεν ξέρω το container, μπορώ να το πάρω με την Ιταλίκα ή θέλω κανένα μεγαλύτερο φορτηγό για να το πάρω? Και είναι και ακριβά, είναι 10.000, θα χάσω όλα τα λεφτά μου, μείνουμε 5. Λοιπόν, φύγαμε από εδώ τα container, πάμε να δούμε τις άλλες αποθήκες που είχαμε ξαναπάρει πραγματάκια. Που ήταν αποθήκες οι πιο deluxe εκείνες που ήταν μέσα κλειστές. Ο συνόμος δεν ξέρω τι κάνει επίσης άμα τον τρακάρω. Οπότε δεν τον τρακάρω. Πάμε να δούμε πως έχει αλλάξει εκείνο εκεί, γιατί είναι και δίπλα μας σχετικά. Και μετά να αγοράσουμε μια αποθήκη άμα είναι. Και μετά να ρισκάρουμε να πάρουμε ένα κοντέινερ. Δεν ξέρω τι θα του κάνω το κοντέινερ, αλλά θα το ρισκάρω να το πάρω. Και επίσης θα πάω να πουλήσω κανένα πράγμα έτσι εδώ στο dealer αυτόν. Μήπως βγάλουν περισσότερα λεφτά. Α, έχει αλλάξει ρε. Όντως άλλαξε, δεν ήταν έτσι. Ωρε φίλε! Τι λες ρε! Γεια σου μάγκα! Ρε τι αλλάξανε εδώ, ολόκληρη αποθήκη! Παίρνεις ολόκληρη αποθήκη τώρα πραγματικά! Ωχ!
Κάσε ορτρά θα μπω τώρα εδώ πέρα. Τι κάνετε? Όλα αυτά είναι καινούργια αντικείμενα μάλλον που μπορούμε να τα βρούμε. Γεια σου φίλε. Τι? Τι? Δεν έχω λεφτά να την πάρω. Ωρε φίλε. Παίρνεις όλο το κτίριο μάλλον. Βγάζεις χιλιάδες εδώ. Τρελάθηκα. Τι είναι αυτό? Πού το είχα αυτό? Έχω πράγματα μέσα. Ρε είμαι γεμάτος πίσω. Είχα πάρει μια αποθήκη. Για πάμε να την πουλήσουμε. Αφού έχω πράγματα, πάμε να πουλήσουμε αυτά που έχουμε πίσω. Και πάμε να τσεκάρουμε λίγο τον φίλο εδώ το... για τα παράνομα που πουλάμε. Black Market. Λοιπόν, ξεκίνησα πάλι την αρχή εδώ από το σπίτι. Δεν έκανα save απλά που είχαμε πάει πέρα. Είδαμε τι γινότανε. Οπότε ξεκίνησα πάλι την αρχή γιατί κάτι είχε κολλήσει πάλι το αυτοκινητάκι και δεν πήγαινε πάνω από 40 χιλιόμετρα. Και είμαστε δίπλα τώρα, κοντεύουμε στο Black Market. Γι' αυτό βλέπετε η ώρα είναι πάλι 8 και μισή, ενώ ήταν μία κάπου εκεί το μεσημέρι. Πάμε εδώ να δούμε ο φιλαράκος τι μπορώ να του πουλήσω. Μπορώ να του πουλήσω ό,τι έχω πίσω. Πολύ άτιμη εδώ πέρα περιοχή, ε. Γεια σου φίλε μου. Α, εδώ πουλάω σε σένα συγκεκριμένα πραγματάκια θες. Κατάλαβα. Θέλεις πίνακες, θέλεις αυτά εδώ πέρα τα αρχαία. Θες και 10.000, άμα βρούμε κάπου. Ναρκωτικά λογικά είναι αυτά. Τι είναι? Δεν μπορώ να σου πουλήσω, νόμιζα θα μπορώ να σου πουλήσω τα πράγματα που έχω μέσα. Άρα πάντα πουλήσουμε στο μαγαζάκι μας. Να βγάλουμε 16.000. Όσο βγάλουμε δηλαδή. Και θα πάω να αγοράσω μία από τις μεγάλες τις αποθήκες, παιδιά. Θα γίνει στο σημερινό επεισόδιο, φίλε. Δεν βλέπεις ότι έρχεται άνθρωπος? Και θα μπορούμε να πουλήσουμε και αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα που τα πάτε δε. Μέσα σε κινήσεις μεγάλες αποθήκες λογικά θα μπορούμε να βρούμε αυτοκίνητο, το οποίο ή θα μπορούμε να το οδηγήσουμε ή να το πουλήσουμε και να γίνουμε πλούσιοι. Τώρα ναι, μάλιστα, τώρα θα βγάλεις λεφτά έτσι όπως πας. Με αυτόν τον τρόπο που προσθέσαν πράγματα τέτοια, αλλά όχι τώρα. Τα μικρά τα πραγματάκια που πουλάγαμε 80 και 100 κέρδος. Τώρα με αυτά θα βγάλουμε πιστεύω πολλά. Ή θα χρεοκοπήσουμε, το ξαναλέω, στο κοντέινερ το μεγάλο. Ή θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Όχι στο κοντέινερ, την αποθήκη θα πάρω. Για να δούμε τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα RC, έχουμε κιθάρα που κοστίζει 900. Αλλά έχει να την κάνουμε repair, οπότε πάω να τη φτιάξω λίγο. Θα μας πάρει αρκετά ο φίλος. 200 ευρώ θα μας πάρει από τα 900. Καλώς ήρθες, ε. Τα παπούτσια αυτά με τα 10 ευρώ τα πετάω όπως είναι. Να πάει να πάρει κανένας ανθρωπάκος από τον κάδο, τζάμπα. Άντε 90 ευρώ. Θέλετε να μου βγάλετε λάδι και από τη μίγα ξύγκι πάτε να βγάλετε εσείς. Τα πούλησα 6. Θα έρθει να τα πάρει ένας ανθρωπάκος που τα έχει ανάγκη. Τζάμπα. Τώρα έχουμε φτάσει 19.000. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να πουλήσουμε και φτάνουμε πιστεύω και τα 20. Έφυγες φίλε, εδώ παίζουμε μπαλίτσα τώρα για να πάρουμε, να κάνουμε επόμενη business, να πάμε σε μεγάλη αποθήκη με 16.000 παιδιά αποθήκη. Θα ρίσκανα και για το κοντέινερ, αλλά δεν ξέρω τι κάνει για το κοντέινερ, δεν ξέρω τι κάνει. Εσύ ήρθες για δαχτυλιδάκι? Όχι, ήρθες για το Hello Car και εσύ αποφασισμένη να το πάρεις στα 65. Ευχαριστώ για την προτίμηση, να είστε καλά. Αυτή θα σηκώσω και να το ξαναφήσω μία αυτό, να ανανεωθεί η λίστα, να έρθει κανένας πελάτης. Ήρθε εδώ πελάτησα και πιστεύω θα είναι για 4.20. Και είμαστε 20.000 και 570. Τι κάναμε ρε, τι business κάναμε. Λοιπόν, 20η μέρα σήμερα, όπως είμαστε, φεύγουμε παιχτούρες μου και φύγαμε για πού? Για τη μεγάλη την αποθήκη. Έχουμε 20.000. Πιστεύω κάτι θα βρούμε σε αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά είναι τα λεφτά που θέλαμε για το μαγαζί. Αλλά εγώ θα κάνω μια βάρη τιμονιά. Θα κόψω απότομα δρόμο και θα κόψω για μια μεγάλη αποθήκη. Ελπίζω να μου βγει καλό. Και να μην χρεοκοπήσουμε. Ή θα βγάλουμε περισσότερα λεφτά για να έχουμε και το μαγαζί το δικό μας. Και μπορεί να πάρουμε και αυτό το μαγαζί που είναι εδώ κοντά στην πόλη. Και όχι το άλλο στην άλλη άκρη. Έκανε κάπου στα 30-40 χιλιάδες, πώς έκανε, κάπου εκεί τράκανε ένα μόλις τώρα, δεν πειράζει. Ή θα έχουμε λεφτά για αυτό, ή δεν θα έχουμε λεφτά για τίποτα, ούτε για αποθήκη. Κάντε άκρη τώρα σας παρακαλώ. Άντε τώρα.
Πάμε ένα like, ρε παιχτούρες. Πάμε ένα like. Αφήστε ένα like άμα σας αρέσει το σημερινό επεισόδιο και θέλετε να έρθει κι άλλο σύντομα με Dealer Simulator. Και πείτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Εννοείται εγγραφούλα μας είστε νέοι για να μην χάνετε νέα βιντεάκια. Είναι must. Είναι must αυτό, δεν πρέπει να σας ξαναλέω. Ωρε πως πέρασα μέσα. Ωρε. Τώρα μάλλον, αυτό είναι σπιτάκια έτοιμα, ναι, και τα πας και τα παίρνεις έτσι. Λοιπόν, γεια σου παίχτη μου. Λοιπόν, γεια σου κυριούλη μου, έχω έρθει με λεφτά να πάρω μία τέτοια. Ή θα έχουμε λεφτά 4.000 να ξαναπάρουμε μία από τις άλλες αποθήκες μέχρι να βγάλουμε τα λεφτά και θα φτάσουμε στα 20 ξανά. Ή θα βγάλουμε καλά λεφτά εδώ μέσα στην αποθήκη του Soldier που κοστίζει 16.000. Πρέπει να έχεις αποθήκη μου λέει. Πρέπει να έχεις μαγαζί μου είπε. Με ξεφτύλισε. Όχι. Πώς με πιτσόκοψε έτσι. Για να κάνω μια γύρα να δω πώς είναι. Είναι μικρά. Μικρά δεν είναι. Αυτό είναι μια αποθήκη. Τ' άλλο είναι άλλη αποθήκη. Λοιπόν, οπότε φύγαμε. Την πατήσαμε με λίγα λόγια. Πρέπει να έχεις μαγαζί. Να έχεις και μαγαζί. Και 20.000. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Και μαγαζί και 20.000. Τώρα με την προηγούμενη αποθήκη βγάλαμε 5.000 που είχαμε. Τα πράγματα που είχαμε μέσα, 5.000. Ήταν καλά. Να πάω να δω τα κοντέινερ άλλη μία φορά. Έλα γόρι μου, εδώ μπορώ να αγοράσω κάτι σε σένα. Μόλις αγόρασα ένα με 10.000 και έχω μείνει με 10.000. Και το κοντέινερ μου ποιο είναι? Φίλε, πού είναι το κοντέινερ μου? Οχ. Ποιο είναι το κοντέινερ μου φίλε? Μου φάγανε 10.000. Δεν πιστεύω. Τα φάγανε. Μην με ξεφτυλίσεις έτσι. Φίλε, σου αγόρασα ένα κοντέινερ. Πού το έχεις πάει? Λοιπόν, παιχτούρες, δεν έκανα save και έχω του ξανά τα λεφτά. Πάξα να προσπαθήσω μήπως κόλλησε πριν με το κοντέινερ. Φέρε αυτό με τα... το blue container πες. Τώρα μου το έφερε εδώ μπροστά. Πριν έτσι ήθελε να μ' ανοχώσει. Τώρα μ' ανοχώσει ακόμα περισσότερο γιατί το είδα άδειο μέσα. Είχε ένα από εκείνα και τα πραγματάκια μου φαίνεται που θέλει να πουλήσω ο φίλος. Τα ακριβά. Αλλά έχει κάτι άλλα σακούτες. Ρε αγόρι. Τι παράνομο είναι. Για λίγο θα σταματήσω, ορίστε. Μην παρακάτω το δικό μου. Και ποιος θα φορτώσει αυτά από πέρα. 150 ευρώ. 100 ευρώ αυτό. Όχι ρε. 100 και 100. 200. Δεν βγαίνει αυτό. 85. Άδειο. 3.000. Τι έχει μέσα. Έχει αυτόματο. Κλείστο. Κλείστο. Μην το δει ο άλλος. Ήταν στρατιώτη πρέπει να ήταν αυτό. Και έχει καλά. Ολοκληρό όπλο. Σε ποιο το πουλά αυτό. Στο μαγαζί. Αυτό είναι άδειο όμως ρε φίλε. 450 ευρώ ρολογάκι. Καλό. 10 ευρώ παπούτσι. Σκουπίδια. Weapon case 3. Να το. Desert Eagle. Άλλα 1200 εδώ. Oculus. Γυαλιά. Εντάξει, δεν βγήκαν τα 10.000 ή αν βγούνε θα βγουν ακριβώς όσο θέλουμε. 5 ευρώ παπούτσια, επεξεργαστές έχει 2-3, κάνα 200. Εντάξει, θα δούμε πόσο θα βγάλουμε. Σκουπίδια. Τίποτα δεν βγάλαμε. Πολύ στεναχωρήθηκα. Τώρα αυτά είναι σκουπίδια, καλύτερα τα πετάξω να βγάλω κανένα φράγκο. Έχουμε κανένα κάδο εδώ. Βάλτα σε μένα εδώ μέσα και θα πετάξω πέρα στον κάδο του δικό μου. Δεν έχει κάτι άλλο, παιδιά. Το κοντέινερ... Θέλω να φύγω τώρα από εδώ, να πάμε λίγο στο black market. Μήπως το ένα από τα δύο μπορούμε να το πουλήσω. Το ένα εκείνο εκεί που ήταν λίγο έτσι σαν άρπα, τι ήτανε, δεν κατάλαβα τι ήτανε.
Μήπως μπορούμε να το πουλήσουμε. Δεν πιστεύω να βγουν τα λεφτά, αλλά είναι το όπλο 3.000. Το όπλο μόνο του είναι 3.000. Εντάξει, κάτι θα βγει. Γεια σου φίλε. Λοιπόν, αγόρι μου. Το έχει αυτό, 100 ευρώ το έχει, όπως το πουλάω εγώ. 100 ευρώ το έχω. Ναι, 100 ευρώ. Μπορώ να σου πουλήσω σε εσένα τώρα εδώ, τσακ μπαμ. Το πούλησα. Τα όπλα μπορώ να σου πουλήσω σε εσένα, αγόρι. Ναι, το όπλο μπορώ. Όλα τα όπλα, τα καινούργια. Άρα τσακ μπαμ, κατευθείαν αυτό, στο black market. Θα πουλήσω και το... Α, no, nope, όπως επιθυμείς αγόρι. Κατάλαβα ότι δεν έχει τίποτα μέσα, φέρε αυτά τα δύο τότε. Γιατί σας φέρνω εδώ ρε. Ψσ. Έλα αγόρι, ορίστε το ένα, 1200 και το άλλο εργαλείο με σιγασίρα και με τέτοια δύο γεμιστήρες, 3.000 το δίνω. Ωραία, βγάλαμε λίγα εδώ πέρα. Πάμε να πουλήσουμε και τα άλλα στο μαγαζάκι μας. Τα λεφτά του δεν θα τα βγάλει. Ή αν τα βγάλει θα είμαστε πάλι στα ίδια. Πάμε και βλέπουμε παιδιά, δεν ξέρω. Αν θα τα πουλήσουμε. Τώρα εδώ πουλήσαμε. Τι? Χαίρεπε. Πήρα πέναλτι. Γιατί με πιάσανε 5.000 πρόστιμο. Με πιάσανε παράνομα πράγματα. Άρα η αστυνομία γι' αυτό είναι και δεν πρέπει να την συναντήσω. Τι έγινε ρε φίλε, με πιάσανε αστυνόμοι τώρα. Άρα, άμα ξαναπιάσω τώρα εδώ πέρα. Γρήγορα από μέσα, μην με φάνε ξανά πρόσωπο 5.000. Τι έχω μέσα τώρα, αφού δεν έχω τίποτα μέσα. Επειδή έχω το gun case, άδειο είναι. Ή μη είδανε που πούλησα στους άλλους. Ή μήπως έχω τίποτα ακόμα παράνομο πάνω μου όντως. Σίγουρα δεν τα βγάζουμε τα λεφτά. Σίγουρα τώρα έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. 5.000. Χρεοκοπήσαμε. Καλύτερα πέταγα το τέτοιο να τα άφηνα μέσα εκεί το gun case ρε φίλε. Για 6 ευρώ τώρα φάγαμε πέναλτι 5.000. Τα παπούτσια αυτά πώς το κάνουνε, 10 τα πετάω. Πώς την πάτησα έτσι και είπα θα βγάλω πολλά λεφτά λέω. Πω. Και αυτό πέταμα, μήπως έχω τίποτα για repair. Αυτό θέλει repair. Όχι ρε παιδιά, δεν το περίμενα αυτό να γίνει. Η αστυνομία όντως για κάποιο λόγο ήταν εκεί, αλλά δεν είχαμε καταλάβει το λόγο που ήταν. Τώρα που τον καταλάβαμε, πικρό το 5.000. Αφού δεν έχω κάτι άλλο μέσα να πεις. Και αυτό είναι missing part. Βάλ το 200 ευρώ όμως τώρα εδώ εσύ. Και πάμε να το φτιάξουμε. 150 ευρώ το παπουτσάκι. Τι παπουτσάκι, αυτό το μπλε. 150 ευρώ, βάλ το εδώ. Πάμε να φτιάξουμε τα VR. Φέτον επεξεργαστή εδώ, 2.90. Καλός είναι. 2.90, να βγάλουμε λίγο τα σπασμένα. Πω. Και είπα θα βγάλω λεφτά σήμερα για το μαγαζί με το κοντέινερ. Συνό μας βγήκε. 155 αγόρι. Βάλ τα VR εδώ. Έχουμε ένα ρολογάκι και ένα ταμπλετάκι, ναι. 85. Και το ρολόι 4.90. 4.50. Καθίστε να ανοίξουμε και να δούμε τιμές. 155, 450, 200, 220, 290 και 150. Και ήρθαν οι πρώτοι. Έφυγε 150 κάτι, δεν πρόσλαβα να δω τι ήτανε. 290 μου ήρθε και 180, όχι. Και το ταμπλετάκι. Κάτσε να ανοίξουμε και το ρολόι έτσι να φαίνεται τι έχει μέσα. 85-55 έφυγες. Άντε 82 εσύ το πήρες. 80. Οκ, agree. Αλλά γιατί δεν το παίρνεις. Α, πρέπει να το πουλήσω εδώ, sell. Γιατί το πουλάει. 150 το ρολογάκι, όχι το ρολογάκι, επεξεργαστής. Αυτό είναι λειτουργικό. Αλλά γιατί δεν μας το πουλάγε πριν. Γεια σου.
85, πάρτο. Τώρα το πούλησε. Γεια σου φίλε, 166, όχι, όχι. Γεια σου αγόρι, όχι, γιατί είμαι και στη δύσκολη περίοδο τώρα, έτσι. Είμαι λίγο τα προβλήματα παραπάνω. Πω ρε φίλε, 5.500. 5.000, 5.500. Είμαστε 9.000. Άντε να φτάσουμε 11, 12, που δεν πρόκειται. Πώς δεν πάτησα έτσι τώρα με τον αστυνόμο και δεν είχα και τίποτα μέσα, μάλλον το gun case το άδειο που είχαμε. Έλα αγόρι μου, εσύ 200-200 το VR, έφυγες. 2.90, φίλε, δεν έχει εκτόσεις. Οι εκτόσεις τελειώσανε. Και 4.50 πέσα που λύσω αυτό, φτάσαμε 10.5. Μου ήρθε άλλη για 200 ευρώ. Και εσύ. Το κοντέινερ μας έβαλε μέσα. Χάσαμε όλα τα λεφτά μας. Ήμασταν 20.000. Και έχουμε χάσει 10.000. Δηλαδή το κοντέινερ δεν βγάλαμε και τα λεφτά του. Η γιαγιά έρθει για 4.50. Είχαμε 20.500, κάπου εκεί είχαμε. Πήραμε το κοντέινερ για 10 κάτι. Πείτε, μείναμε με 10.000. Και από αυτά τα 10.000 δεν βγάλαμε και τα 10. Και φάγαμε και πέναλτι μετά την αστυνομία. Καλά πήγε αυτό, έτσι. Και είμαστε ξανά με 10.000 πριν πόσα επεισόδια πίσω. Πού σου ρε φίλε. Όπα. Από το άγχος έφυγα έξω, παιδιά, τώρα. Συγχωρέστε με. Πάμε πάρουμε μια αποθήκη από τις απλές. Να δούμε τι έχει μέσα και να τα πουλήσω μόνος μου. Οι καλές ημέρες περάσανε που βγάζαμε μόνο κέρδος. Από μια αποθήκη πριν μου κάναμε 5.000 και τώρα εδώ χάσαμε και 5 και άλλα 5, 10.000 καμίων είμαστε. Πού σου ρε φίλε. Για να δούμε εδώ το αγόρι, έχει τίποτα. Κόψε ρε. Γεια σας ρε παιδιά. Πήγα σε κάποιους άλλους, με κλέψανε πριν. Πρέπει κάτι να κάνουμε να προορθώσω. Φέρω αυτό με το χιλιάρικο. Δόκτωρ. Πού είναι? Στο πλάι από εκεί. Τι να έχει ο γιατρός μέσα. Δηλαδή όπου βλέπω αστυνομία τώρα πρέπει να κόβουμε από την άλλη εμείς. Η αστυνομία είναι εδώ και εμείς από την άλλη. Γιατί όταν δίνεις στο χάρτη να μην πηγαίνεις και να μην τρως φάουλ. Πού να ξέρω ο έρμος, πού να ξέρω, αθώος ήμουν. Την πατήσαμε, εσείς που βλέπατε δεν μιλάγατε. Τι είναι αυτά εδώ? Τι είναι αυτή η αποθήκη με ένα χιλιάρικο? 75 πες. Πέταξε και πέρα. Καλάθι, 4.50. Θέλει και repair. Με 68. Εδώ δεν έχει τίποτα μέσα. Γιατί με... σαμποτάρατε έτσι ρε παιδιά. Ωραία, με ξεφτυλίσανε ρε. 90, 3.50, 75. Εντάξει, θα βγει το χιλιάρικο, αλλά δεν βγάλαμε κέρδος πάλι. Όλο σκουπίδια. Πω... θα πάω να πάρω άλλη μια αποθήκη. Ποντίκι με 5 ευρώ λέει. 85 ευρώ κάμερα. 3 ευρώ παπούτσια. Θα τα πουλήσω εδώ, θα τα πετάξω εδώ στον κάδο να βγάλουμε κανένα φράγκο. Και αυτό. Και αυτό με τα 5 να βγάλουμε και ένα ευρώ κέρδος. Πώς την πατήσαμε έτσι τώρα? Σήμερα. Δεν είναι η μέρα μας, σήμερα δεν μας ήθελε. Πες μου ότι έχει κανένα δαχτυλίδι εδώ μέσα, κανένα κοσμικό κόσμημα, κανένα τέτοιο. Σκουπίδια ρε. CD ρε. Και σκουπίδι. Δεν το πιστεύω σήμερα, δεν το πιστεύω. 2.90 επεξεργασίες τουλάχιστον. Βγήκανε λίγο τα λεφτά του εδώ πέρα, αλλά όλα σκουπίδια μέσα. Τα λεφτά τα έβγαλε τουλάχιστον. Αν βγάλουμε κανένα 100 ευρώ, 200 ευρώ κέρδος, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, κάτι καινούργιο μέσα δεν βλέπω. Οπότε πάω να πάρω ακόμα μία αποθήκη. Και τα υπόλοιπα και θα τα πουλήσω εγώ εκτός βίντεο. Σταματάμε κάπου εδώ μόλις πάρουμε. Πάμε να πάρουμε άλλη μία αποθήκη. Θα την ανοίξουμε να δούμε τι πραγματάκια έχει μέσα. Πάμε σε ένα δόκτωρ. Δεν με θέλει ο δόκτωρ. Πάμε σε έναν αστυνομικό με τα 844. Και είναι από την άλλη μεριά πέρα. Οπότε πάμε να ανοίξουμε την αποθήκη αυτή να δούμε τι έχει μέσα να τα φορτώσουμε. 2.70. Καλά ξεκίνησε εδώ. Α, Airsoft Gun Game. Ωραίο αυτό. Και ένα ποδηλατάκι με 170. Το Airsoft Gun δεν πρέπει να ήταν. Πρέπει να είναι στα καινούργια. Toy Rifle. Και τι έχει τώρα εδώ μέσα? Άμα είναι όλα σκουπίδια, εντάξει. 35 ευρώ, είχε μπετόνια μέσα, είχε αυτό 75, 120, ένα Xbox controller. Ούτε αυτό έχει κάτι να σας πω την αλήθεια, αλλά έχει αυτό, plastic crown ήτανε. Ψεύτικο. Έχει κάτι γυαλιά.
Έχει αυτή τη φιγούρα στα 300 ευρώ. Αυτή την κάμερα 1500 στα 350. 340. Αυτό και να δούμε τι έχει μέσα εδώ η βαλίτσα. Δεν το πιστεύω σήμερα. Δεν το πιστεύω. Δεν μας ήθελε σήμερα. Η μέρα ήταν εντάξει. Κάτι βάλαμε μέσα, φορτώσαμε. Αλλά πολύ σκουπίδι ρε φίλε και πολύ... πολύ λίγα πράγματα. Όμορφα. Κλείνουμε εδώ. Μπαίνουμε μέσα, βάζουμε μπροστά. Φεύγουμε. Είμαστε στα 8700. Με αυτά τα πραγματάκια πιστεύω θα βγάλουμε κανένα χιλιάρικο κέρδος. Δεν είναι τόσο άχρηστα. Έχει καλά πραγματάκια. Έχει κάτι κούκλες, κάτι airsoft gun, κάτι τέτοια. Οπότε τα λεφτά αυτά που κοστίζαν οι αποθήκες θα τα βγάλει σίγουρα. 840 ήταν μία, 1000 κάτι άλλη. Θα βγάλουμε και κανένα 2 χιλιάρικα profit. Θα πάμε στα 12.000. Που ήμασταν 20 κάτι ρε φίλε. Πω, να συνέχιζε έτσι απλά. Θα είχαμε πάρει το μαγαζί σήμερα. Και ήθελα και μαγαζί ο άτιμος. Άστο εδώ το εργαλείο μου, κλείστο. Πάμε να κινηθούμε. Να δείτε πόσο μη κέρδος έχουμε σήμερα. Μείον 12.000. Όχι. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο με το Dealer Simulator. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό μας. Είχαμε πολλά πρόπτα. Βρήκαμε κάτι καλά πραγματάκια. Πήραμε τα κοντέινερ. Την πρώτη φορά δεν μας έβγαλε τίποτα. Το ξανακάναμε. Τρέξαμε ξανά το game. Μας έβγαλε εν τέλει και βγήκαμε χρεοκοπημένοι από εκείνη την κίνηση. Μας έπιασε και η αστυνομία, μας έριξε και πρόστιμο. Τι άλλο να συμβεί μετά, δεν βρίσκαμε καλά πράγματα στις αποθήκες. Τώρα θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο μήπως φύγει η καντεμιά και συνεχίσουμε δυναμικά όπως συνεχίζαμε σε κάθε επεισόδιο. Οπότε αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε ένα like άμα θέλετε να στηρίξετε λίγο παραπάνω. Εγγραφούλα καμπανάκι για να μην χάνετε νέα βίντεο και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.